το NTFS που είναι το άλλο λειτουργικό, το AXT4 που είναι το Linux το παλιό και Free Space. Πάμε και σε αυτό, ακολουθούμε το ίδιο και κάνουμε Delete Partition. Και πλέον έχουμε έναν χώρο 152 GB free για να μπορούμε να κάνουμε, για να μπορούμε να περάσουμε το Ubuntu Studio. Λοιπόν, επιλέγουμε πάλι αυτό το χώρο, Create a New Partition, και θα βάλω εδώ πέρα, οπα, 8 GB. 8 GB γιατί εδώ θέλω να βάλω το swap μου. Σε περίπτωση που έχετε αρκετά διαθέσιμο χώρο, εγώ εφόσον έχω 3 σκληρούς δεν με απασχολεί ιδιαίτερα ο χώρος, τότε θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε για swap το διπλάσιο χώρο από αυτό που αντιστοιχεί στην μνήμη RAM που διαθέτεται. Επειδή εγώ έχω 4 GB RAM, θα βάλω 8 GB swap. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποτέ όλο αυτό. Το περισσότερο που έχω δει είναι νομίζω 1 GB να χρησιμοποιείται, αλλά επειδή θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή τακτική, ίσως λίγο παραπάνω από 1 GB. Αυτή θα ακολουθήσω. Λοιπόν, εδώ απλά μας λέει να επιλέξουμε αν θέλουμε το partition να είναι primary, logical, primary πάντα. Και εδώ πέρα βάζουμε beginning γιατί το μέγεθος που δείξαμε είναι αν θέλουμε να αρχίζει από την αρχή, από το τέλος. Οπότε, εδώ πέρα, τώρα μου βγάζει τι θέλω να είναι το partition, τι μορφή θέλω να είναι το partition, και πάμε και βάζουμε swap area, όπως ήταν και πριν. Bootable flag off, στις διανομές Ubuntu, περιέργως το bootable flags, μάλλον όχι περιέργως, αλλά είναι η μόνη διανομή που έχω συναντήσει στην οποία το bootable flag παραμένει off για το swap area. Σε όλες τις άλλες διανομές, είτε Fedora είτε οτιδήποτε, OpenSUSE, οτιδήποτε μη Debian, το bootable flag γίνεται on. Οπότε πάμε done, setting up the partition. Και μένει άλλος ένας χώρος τώρα, 144,3 GB free space, ο οποίος θα το πάρουμε όλο, θα πάρουμε πάλι primary partition και θα το κάνουμε EXT4. Υπάρχει η EXT2, η EXT3, η EXT4, μέχρι και 2 ή 3 εκδόσεις πριν Ubuntu, το EXT4 δεν υπήρχε. Χρησιμοποιούσαμε το EXT3. Επειδή όμως έχει γίνει το EXT4 και είναι πολύ πιο καλό, πιο καινούριο, πιο δυνατό, πλέον βάζουμε EXT4 με απόλυτη σιγουριά, δεν έχουμε κανένα φόβο. Υπάρχει εδώ και ένα χρόνο το EXT4, σαν partition. Εδώ πέρα, αν δεν υπάρχει αυτό το slash για mount point, τότε το βάζουμε, πατάμε Enter για να μπούμε στην επιλογή, πατάμε το slash και εφόσον δούμε ότι μπαίνει, πατάμε OK, λειτουργεί μια χαρά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν τα πειράζουμε καθόλου και απλά στο bootable flag πατάμε ένα Enter και γίνεται από μόνο το done setting up the partition και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε πάλι τρία partition. Το πρώτο partition είναι με το άλλο λειτουργικό δυστυχώς. Έχουμε ένα swap που το χρειαζόμαστε απαραίτητα, το οποίο άμα έχετε λιγότερο σκληρό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 4 GB και 2 ακόμα, δηλαδή και 4 GB να είναι η μνήμη RAM σας. Άμα έχετε πραγματικά λίγο σκληρό δίσκο, βάλετε το 2 GB, πιστεύω ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και εδώ πέρα είναι το partition στο οποίο θα εγκατασταθεί το Linux. Finish partitioning and write changes to disk. Λοιπόν, εδώ, βασικά, άμα έχετε και εσείς ένα δεύτερο λειτουργικό και θέλετε να βλέπει το Linux σε αυτό το δεύτερο λειτουργικό, μπορείτε να το δηλώσετε ήδη από εδώ για να μην μπερδεύεστε μετά να το φτιάχνετε μέσα από το Linux. Οπότε πατάμε εδώ, αυτά εδώ δεν τα πειράζουμε καθόλου, ούτε το resize, βάζουμε NTFS. Και δυστυχώς έχει από μόνο του την επιλογή αυτή. Την πατάω, δεν με απασχολεί. Δεν θέλω να το ονομάσω κάπως αλλιώς. Άμα ήθελα θα μπορούσα πάλι, αλλά και στην αρχή της λέξης θα βάλουμε το slash. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε slash πατάτες, που θα ταιριάζει περισσότερο. Και πάμε done setting up the partition. Λοιπόν, αυτό το partition τώρα δεν
θα επηρεαστεί. Δεν θα το σβήσει. Θα παραμείνει το άλλο λειτουργικό μέσα. Απλά κατευθείαν θα υπάρχει ένα partition διαθέσιμο για άμεση πρόσβαση μέσα από το Linux. Και πάμε εδώ, finish partitioning and write changes to disk. Και εδώ είναι η τελική σύνοψη, η οποία λέει ότι άμα συνεχίσουμε θα γραφτούν κάποια πράγματα στους σκληρούς μας δίσκους, ότι θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα μέχρι τώρα και θα γραφτούν από την αρχή καινούρια. Οπότε επεξηγεί σε ποιο partition έχουν γίνει αλλαγές, που είναι το SDA, και αυτά εδώ τα δύο partition θα γίνουν format. Επομένως, το partition το άλλο με το άλλο λειτουργικό σύστημα, όπως βλέπουμε, δεν έχει επηρεαστεί, δεν μας βγάζει ότι θα διαγραφούν τα περιεχόμενα τους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ξέρουμε ότι το δεύτερο partition θα είναι swap και το τρίτο partition θα είναι ένα ext4 στο οποίο θα μπει το Linux. Οπότε, write changes to disk, yes, of course. Indeed. Λοιπόν, εδώ πέρα δημιουργεί το ext4 και λέει ότι το δημιουργεί στο slash. Το slash είναι ουσιαστικά η ρίζα όλου του file system του Linux, από εκεί ξεκινάνε όλα, και αυτό θα πάρει λίγο, θα πάρει λίγη ώρα, επειδή όπως είδαμε είναι 140 γίγκα, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, οπότε θα πάρει λίγο χρόνο να να το διαγράψει και να γράψει από την αρχή. Οπότε σταματάμε λίγο τη διαδικασία και όταν τελειώσει αυτό, συνεχίζουμε. Ήδη βλέπουμε ότι διαγράφηκαν τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου, βασικά του partition που θέλαμε να διαγραφούν, όχι κάτι ανεπιθύμητο, και πλέον κάνει εγκατάσταση το Ubuntu Studio. Σταματάμε για τη διαδικασία, θα πάρει ώρα και συνεχίζουμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, τελείωσε η διαδικασία και τώρα θέλει όνομα για τον νέο χρήστη. Δεν είναι το username που θα χρησιμοποιούμε όταν θα κάνουμε login, είναι απλά όνομα, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρο το ονοματεπώνυμό μας. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Εγώ βάζω απλά το όνομά μου και continue. Τώρα, βάζουμε το username που θα χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον υπολογιστή. Και τώρα θέλουμε τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον υπολογιστή. Φυσικά τον κωδικό για αυτό το χρήστη. Και τώρα ξαναβάζω τον κωδικό για ασφάλεια. Και τώρα μου λέει ότι ο κωδικός που χρησιμοποίησα έχει λιγότερο από 8 ψηφία, οπότε δεν είναι τόσο δυνατός. Και μου προτείνουν να χρησιμοποιήσω πιο δυνατό κωδικό. Επειδή όμως δεν θέλω να αλλάξω το κωδικό μου αυτή τη στιγμή, θα πατήσω yes. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία τώρα είναι σε περίπτωση που που κλέψουν τον υπολογιστή, το Home Directory, δηλαδή ο φάκελος μέσα στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία του χρήστη θεωρητικά, θα είναι encrypted με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε να το κάνει decrypt και να δει τα περιεχόμενά μας. Επειδή τα αρχεία μου έτσι κι αλλιώς δεν τα αποθηκεύω μέσα στο Home Folder, θα πατήσω όχι. Και τώρα κάνει configuring το Alt. Το Alt είναι η βιβλιοθήκη από την οποία κατεβάζουμε όλα τα πακέτα και εγκαθίστονται και όλα τα πακέτα του, με τα προγράμματα του Ubuntu. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το αφήνουμε κενό και πατάμε continue. Και υποτίθεται ότι θα βρει όλα τα αρχεία που χρειάζονται για το apt.